Στην αίθουσα του επιμελητηρίου, με την παρουσία εκπροσώπων της διοίκησης της αναπτυξιακής Καρδίτσας αλλά και εκπροσώπων αγροτουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στην περαιτέρω ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην περιοχή. Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι θα πρέπει να υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον αγροτουρισμό. Ακόμη επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να συσταθεί μία δομή η οποία θα προσπαθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Μάλιστα, στόχος είναι αυτή η δομή να έχει πανθεσσαλικό χαρακτήρα. Σκοπός του επιμελητηρίου είναι να βρίσκει και να αναδεικνύει τις δράσεις του νομού μας. Μία από αυτές τις δράσεις είναι και ο αγροτουρισμός. Η περιοχή μας είναι τέτοια που ενδείκνυται και στο ορεινό και στο παιδινό της δίκτυο όσον αφορά τον αγροτουρισμό και όχι μόνο, αλλά και τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Σήμερα είμαστε εδώ και μπορούμε να μιλάμε για την ίδρυση του αγροτουρισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τώρα, ο σκοπός αυτού του συνδικαλιστικού φορέα είναι να μελετά και να προωθεί τα προβλήματα που έχουν επιχειρηματίες στον αγροτουρισμό, είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη των υπηρεσιών του αγροτουρισμού οργανωμένα, δηλαδή να μπορέσουμε να οργανώσουμε ένα δίκτυο μεταξύ του πρωτογενή τομέα και του τριτογενή τομέα. Θα ακολουθήσει μια συνάντηση των ενδυνάμει μελών μιας τέτοιας ένωσης στην Καρδίτσα πάλι και στη συνέχεια με την παρουσία του κ. Φραντζεσκάκη, του Προέδρου της ΕΑΓΕ, θα γίνουν αντίστοιχες εκδηλώσεις στο Βόλο, στη Λάρισα και στα Τρίκαλα. Έτσι ώστε να πληροφορηθούν όλοι οι επαγγελματίες του χώρου που ασκούν αυτή την οικονομική δραστηριότητα του αγροτουρισμού και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να γίνουν μέλη της Ένωσης.